Για ακόμη μία χρονιά η Πάτρα τρέχει για καλό σκοπό στον 6ο Διεθνή Ζεύξη Ραν την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018. Θέλει να δώσει την ευκαιρία να περάσει μηνύματα αυτός ο αγώνας. Δωρεάν όλοι μπορούν να συμμετάσχουν στον αγώνα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια ως αυτοδιοικητικός θεσμός στηρίζει, γιατί πρέπει να στηρίξει, το οφείλει να στηρίξει τέτοιες προσπάθειες. Όσο πιο πολλές τέτοιες προσπάθειες υπάρχουν στην περιοχή μας, τόσο πιο πολύ δυναμώνει αυτό που λέμε brand name για την Πάτρα. Η εξωστρέφεια η οποία θα πρέπει να μας διέπει σε όλη μας τη λογική. Η Μαρία Πολύζου είναι πρέσβυρα του ελληνικού αθλητισμού, πρώην αθλήτρια και πρωταθλήτρια δρόμων αντοχής και διευθύντρια του Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου. Αυτός ο αγώνας θα γίνει για το όραμα ελπίδας, για τα παιδιά με τον καρκίνο, έτσι ώστε να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε όλοι, έτσι ώστε να γίνουν νέοι εθελοντές δότες μυελού των οστών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ απλό, θα έλεγα. Αν είσαι από 18 χρονών έως 45, λίγο σάλιο δίνουμε. Αυτό να μεταφέρεται πραγματικά και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που θα βρίσκονται μαζί μας την Κυριακή του αγώνα. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Οι εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων της διοργάνωσης επεσήμαναν ξεχωριστά ο καθένας το σημαντικό ρόλο τέτοιου είδους εκδηλώσεων που στοχεύουν να βάλουν δυναμικά την Πάτρα στο αθλητικό προσκήνιο. Έχουμε μία έμφυτη ροπή σε συνέργειες προς ενεργούς πολίτες, οι οποίοι υπηρετούν όνειρα που γίνονται σιγά σιγά πραγματικότητα και κάθε χρόνο γίνονται μια καλύτερη πραγματικότητα από τον προηγούμενο χρόνο. Ένας ετήσιος θεσμός όπως είναι το Ζεύξη Ραν κάθε χρόνο αναβαθμίζεται. Ο αγώνας λοιπόν είναι ένας αγώνας δρόμου που πάντα φέρνει καλά αποτελέσματα. Αθλητής σημαίνει κατά τεκμήριο υγιές άτομο, αθλητισμός σημαίνει υγιή άτομα και μαζικός αθλητισμός σημαίνει μια υγιή κοινωνία. Μια τέτοια εκδήλωση που κάνει την Κυριακή η Ζεύξη, ο Σύλλογος Μαζικού Αθλητισμού η Ζεύξη, έχει όλα τα χαρακτηριστικά της βελτίωσης της κοινωνίας. Η συμμετοχή στους αγώνες είναι δωρεάν, ωστόσο οποιαδήποτε προσφορά και βοήθεια των εθελοντών θα είναι πολύτιμη για τους πάσχοντες. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την απαιτούμενη αίτηση.